Μαριάννα Παπαρίζου έδωσε μια μοναδική live εμφάνιση σε συνεργασία με γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό και ξεσήκωσε τους θαυμαστές της στην Πλάς της Βούλας σε μια καλοκαιρινή βραδιά με πολλή ενέργεια και κέφι, με παλιές επιτυχίες της αλλά και νέες από το καινούριο της CD. Μίλησε για τον Αραβώνα της με τον Ανδρέα Καψάλη και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Αραβωνιασμένη δεν είμαι με την ακρίβεια, δηλαδή δεν έχουμε ακολουθήσει αυτόν τον τρόπο. Έχει απλά γίνει μια πολύ ωραία πρόταση που έχει γίνει δεκτή και θα δούμε πότε θα γίνει. Ο γάμος θα έρθει σύντομα ή όχι? Δεν γνωρίζω, η αλήθεια είναι. Όταν νιώθουμε και οι δύο ότι έχουμε χρόνο να γίνει. Ο Ανδρέας Καψάλης ήταν κοντά της διακριτικά και παρακολουθούσε την αγαπημένη του. Για κάποιον λόγο δεν γίνεται να μην συνδυάσω τη δουλειά μου με την προσωπική μου ζωή. Γιατί συνήθως με αυτό που είμαι και αυτό που νιώθω είναι αυτό που συνήθως βγαίνει και προς τα έξω και αυτό συνήθως μοιράζομαι μαζί με τον κόσμο. Νομίζω ότι γενικότερα, δεν ξέρω, ότι ίσως κάθε φορά που μπαίνει ένας άσος στη ζωή μου, τώρα επειδή ας πούμε είπαμε γιατί είναι και τα 10 χρόνια της Έλενας από τη σόλο καριέρα, που έκανα μια καινούρια αρχή, μια καινούρια εταιρεία, ένα καινούριο δίσκο με περισσότερες συνεργασίες κτλ. Ότι έχω πάλι μια καινούρια αρχή. Και όλες οι καινούριες αρχές είναι δύσκολες με έναν γλυκό τρόπο, γιατί πάντα είναι μια αρχή, αλλά νιώθω πολύ χαρούμενη. Αν ήσουν αγάπη, θα με κρατάγες, δεν θα ανοίγες τα χέρια σου να φύγω. Θα πρόφτανες, θα κλειδώνες, θα με σφυγες τα στήθια σου. Η ίδια σχολίασε και μια παλιότερη δήλωσή της ότι ευχαριστεί τη μητέρα του Ανδρέα που έβγαλε ένα τόσο καλό παιδί. Πρέπει να ευχαριστούμε τους ανθρώπους που τους μεγαλώνουν τους ανθρώπους. Δηλαδή ακόμα και στην κολλητή μου φίλη όταν καταλαβαίνω ότι είναι ένα εξαιρετικό καλό παιδί. Πρέπει οπωσδήποτε να ευχαριστήσω την οικογένειά της γιατί από εκεί έχει πάρει τη βάση της. Η Έλενα σχολίασε και το σημειολογικό φιλί που αντάλλαξε με την Κόρτνεϊ σε εξώφυλλο εφημερίδας. Νομίζω ότι πλέον ότι πολλές φίλες μεταξύ τους μπορούν πούμε, να δώσουν μία στην άλλη να φιλί στο στόμα. Δεν είναι κάτι που... Το μήνυμά σου κατά της ομοφοβίας, Ναι, βέβαια, κατά της ομοφοβίας και κατά του ρατσισμού. Πόσο ωραία είναι και...